Στενά παρακολουθούν το θέμα των διορισμών οι εκπαιδευτικοί, αφού και στην προηγούμενη χρονιά παρατηρήθηκαν ελλείψεις, ενώ όπως εκτιμούν ο αριθμός που ανακοινώθηκε δεν μπορεί να καλύψει όλες τις ανάγκες. Χθες ανακοινώθηκε ότι 19.500 αναπληρωτές εκπαιδευτικοί και άλλες μορφές εκπαιδευτικών θα προσληφθούν. Το παρακολουθούμε το θέμα γιατί εμείς θεωρούμε ότι είναι αρκετά περισσότερες οι ελλείψεις και επειδή ακριβώς είχαμε τα προηγούμενα χρόνια και ειδικά την περσινή χρονιά μεγάλες ελλείψεις και για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, είμαστε σίγουροι και εμείς σαν ΑΔΔΗ αλλά και τα τοπικά τμήματα των δασκάλων και της ΕΛΜΕ των καθηγητών ότι θα είμαστε πολύ κοντά σε αυτά για να εκφράσουμε και εμείς την άποψή μας για όλα αυτά που συμβαίνουν στην παιδεία τον τελευταίο καιρό. Θεωρείτε λοιπόν και εσείς ότι είναι πολύ μεγαλύτερος ο αριθμός των ελλείψεων πέρα από τις 19 περίπου χιλιάδες που έχουν... Ναι, θεωρούμε εμείς ότι είναι πάνω από 20.000 αυτά τουλάχιστον που ξέρουμε το συνδικαλιστικό αντίστοιχο κίνημα της ΔΟΕ και της ΟΛΜΕ. Και επειδή ακριβώς ακούστηκαν και για δεύτερες ειδικότητες κλπ. Το θέμα ακόμα δεν έχει ξεκαθαριστεί, θα το παρακολουθούμε πάρα πολύ κοντά γιατί η περσινή χρονιά πραγματικά έφτασε μετά τα Χριστούγεννα ακόμα να περιμένουμε δασκάλους και καθηγητές για να επανδρωθούν τα σχολεία. Θεωρείτε ότι κάτι τέτοιο αντίστοιχα θα γίνει και φέτος, δηλαδή μέχρι τα Χριστούγεννα πάλι θα υπάρχουν καθηγητές όπου θα, και δάσκαλοι που θα ταλαιπωρούνται ουσιαστικά με την έφεση? Μακάρι να μην συμβεί, αλλά επειδή ακριβώς οι θέσεις που εξαγγέλνονται θεωρούμε ότι δεν καλύπτουν και τις αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδότησης αλλά και λόγω των κενών που υπάρχουν. Πάντως από τώρα δεν θα θέλαμε να εκφράσουμε, απλώς έχουμε την αγωνία σαν εκπαιδευτική για το τι θα συμβεί και φέτος. Θέσεις όπου κάθε χρόνο ουσιαστικά βγαίνουν και πείτε μου λίγο τι αφορούν, είναι ουσιαστικά μεταθέσεις? Όχι, δεν είναι μεταθέσεις, δεν είναι μόνιμη εκπαιδευτική. Είναι εκπαιδευτική με διάφορες μορφές εργασίας, είτε ορομίσθη είτε αναπληρωτές. Και επειδή ακριβώς δεν είναι μόνιμη, κάθε φορά φτάνουμε αρκετά αργότερα από την έναρξη και να υπάρχουν συνεχώς προβλήματα. Και δυστυχώς τα τελευταία χρόνια αυτό έχει γίνει πλέον μόνιμο θέαμα και μόνιμη συνθήκη στον εκπαιδευτικό κόσμο. Το χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί είναι το εξής. Τις τελευταίες ημέρες του Αυγούστου και τις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου θα γίνουν οι σχετικές προκηρύξεις. Οι εκπαιδευτικοί θα ειδοποιηθούν να κάνουν τα χαρτιά τους και με την έναρξη της νέας χρονιάς στις 11 Σεπτεμβρίου θα κληθούν να προσέλθουν στα σχολεία που προσελήφθησαν. Προσλήψεις όπως κάθε χρόνο θα γίνονται σε όλη τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου με τελικό στόχο στο τέλος του μήνα να έχουν καλυφθεί τα κενά των σχολείων. Τα χρονοδιαγράμματα αυτά βέβαια είναι ασφυκτικά για τους εκπαιδευτικούς που θα ειδοποιηθούν την τελευταία στιγμή για την περιοχή στην οποία έχουν προσληφθεί, αλλά αυτό είναι ένα πρόβλημα που προκύπτει σχεδόν κάθε χρόνο στον εκπαιδευτικό χώρο.